Αποφασισμένοι δηλώνουν οι διαδηλωτές στο Χονγκ Kong να κάνουν το Πεκίνο να υποχωρήσει και διαμηνύουν ότι θα συνεχίσουν την κατάληψη του κέντρου της πόλης. Αυτό που ζητούν από το Πεκίνο είναι να προχωρήσει σε πολιτικές μεταρρυθμίσεις όπως υποσχέθηκε μετά την επιστροφή του Hong Κονγκ στην Κίνα από το 1997 ως πρώην Βρετανική απικία. Η κατάσταση στι συνοικίε που κατελήφθησαν για δεύτερη διαδοχική νύχτα από του διαδηλωτέ είναι πλέον ασυνήθιστα ήρεμη και οι συνήθω πολυσύχναστε οδικέ αρτηρίε είναι σχεδόν έρημε. Το περασμένο βράδυ, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στην πλειοψηφία του φοιτητέ και μαθητές συγκεντρώθηκαν μακριά από την έδρα της κυβέρνηση καθώς και στο κόσμο Ιμπέι και το Μογκ Κοκ. Αποδοκίμασαν τον Λεόγκ Τσουν Γινγκ, επικεφαλή τη κυβέρνηση, ζητώντα την παρέτησή του και φωνάζοντα συνθήματα για εκλογέ και καθολική ψηφοφορία το 2017. Η ατμόσφαιρα ήταν ωστόσο πιο χαλαρή από την προηγούμενη όταν οι δυνάμεις της τάξης επιχείρησαν να διώξουν τους διαδηλωτές κάνοντας χρήση δακρυγόνων και σπρέι πιπεριού. Οι διαδηλωτές κατασκεύασαν στολές μάχης φορώντας πόντσο από πλαστικό τυλίγοντας το πρόσωπό τους με μεμβράνη τροφίμων παρά την ανακοίνωση που έγινε εντός της ημέρας ότι οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας θα αποχωρήσουν.